Είμαι ο Θανάσης Τσαλταμπάσης και σήμερα θα κάνουμε ένα flashback. Μελωδία της ευτυχίας. Θυμάμαι ότι έκανα, αυτό το θυμάμαι σίγουρα, έκανα κοπάνα για να πάω στις οντισιόν. Γίνανε 2-3 μέχρι να έρθει η Αλίκη Βουγιουκλάκη μετά από κανένα μήνα, αφού είχαμε μάθει όλα τα παιδιά που είχαμε περάσει στις οντισιόν τα λόγια. Και μετά ήρθε η Αλίκη Βουγιουκλάκη και διάλεξε 5-6 παιδιά. Και με διάλεξε, θυμάμαι ότι με διάλεξε πρώτο και ήμουνα και ξανθός, είχα ένα καρέ μαλάκι τρελιάρικο. Και μου είπε: αυτόν θέλω, αλλά εσύ θα το κόψεις το μαλάκι. Αυτό θυμάμαι και φυσικά. Τα θυμάμαι όλα, ήταν σαν ένα παραμύθι, γιατί ήμουνα και 14-15 χρονών και μου φαινόταν όλο αυτό τρομερό που ζούσα. Και ήμουνα μαζί της και στα καμαρίνια και έβλεπα τη διαφορά του πώς είναι ένας ηθοποιός πίσω από τη σκηνή και μπροστά. Εμείς τα παιδιά δεν καταλάβαμε ότι υπήρχε μεγάλο πρόβλημα με την υγεία. Εμείς την ακούγαμε να βήχει στις τελευταίες παραστάσεις. Και απλά κάποια στιγμή, μια μέρα, μας πήραν και μας ανακοινώσαν ότι σήμερα θα είναι η τελευταία παράσταση, ενώ δεν ήταν προγραμματισμένο αυτό. Οπότε είχαμε συγκινηθεί, κλαίγαμε, αλλά κυρίως κλαίγαμε γιατί θα σταματούσε η παράσταση. Δεν είχαμε καταλάβει το μέγεθος του προβλήματος. Το βρήκα. Και αυτό το βρήκα. Όλα τα βρίσκω. Μαέστρο, θα φύγεις μόνος ή θα σηκωθώ επάνω? Έχω ήδη φύγει. Δούλευα τόσο πολύ εκείνη την περίοδο που τη χάρηκα εννοείται αυτήν την επιτυχία, αλλά δεν τη βίωσα και. Τη βίωνα σε στιγμές. Δηλαδή, έφευγα από τη μία δουλειά για να πάω στην άλλη και ήμουν στο αυτοκίνητο και μου κορνάρανε, με χαιρετούσανε. Κατέβαινα για 2 λεπτά από το αμάξι και γινόταν ένας χαμός. Κάπως έτσι, εντάξει, αυτά. Ήταν πολύ ωραίες στιγμές, αλλά αυτό που μου άρεσε περισσότερο ήταν οι ίδιες οι στιγμές στο πλατό. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ δημιουργικές. Γελάσαμε πάρα πολύ με όλους τους ηθοποιούς. Θα μου μείνει η όλη συνεργασία, τα σενάρια, το πώς κάναμε πρόβες, είχαμε χρόνο να το απολαύσουμε. Που εντάξει, τώρα τα τελευταία χρόνια είναι λίγο πιο δυσέβρετες αυτές οι συνθήκες. Άψογοι. Άψογος επαγγελματίας, πολύ δοτικός και σε μένα προσωπικά πάρα πολύ δοτικός. Θυμάμαι ότι μέχρι και στο φινάλε των σκηνών, που για μας ηθοποιούς το να πει κάποιος την τελευταία τάκα σημαίνει κάτι. Πάρα πολλές φορές μου έδινε να κάνω φινάλε στις σκηνές και γενικότερα ήταν πολύ φροντιστικό όλο το περιβάλλον, το οποίο ουσιαστικά ο Ανδρέας Μορφωνιός, ο σκηνοθέτης, μαζί με τον Γιάννη Μπέζο το είχαν δημιουργήσει. Νομίζω ήταν πιο δύσκολα και από το στρατό τα γυρίσματα. Θυμάμαι ότι έπρεπε να ξυπνήσω κάθε μέρα για μήνες, 4.30 το πρωί, να πάω είτε στην Πάρνηθα είτε στο. Πού όλο πηγαίναμε, σε 2-3 μέρη μακριά που είχαν δάση και παραλίες. Και μέσα σε πάρα πολύ παγωνιά. Η ταινία υποτίθεται ότι ήταν ανοιξιάτικη. Οπότε παγώναμε και φορούσαμε ισοθερμικά από κάτω. Πολλές φορές τρώγαμε παγάκια για να μην κάνει αχνό το στόμα μας στη σκηνή, για να είναι πιο κρύο το στόμα από το περιβάλλον. Ενώ στην ταινία φαίνονται όλα πολύ ωραία, ηλιόλουστα κτλ. Κάτι κουνούπια που μας αφήνανε, κάτι καρούμπαλα στα χέρια και στα πόδια. Δηλαδή κάποια στιγμή έλεγα, άντε ας τελειώσουν τα γυρίσματα. Αλλά τώρα το θυμάμαι, είναι μια πολύ ωραία ανάμνηση για μένα. Είχα ήδη κάνει το Charlie Chaplin, τη ζωή του Charlie Chaplin στο θέατρο. Είχα μπει σε αυτό το μαγικό κόσμο, είχα μελετήσει πάρα πολύ το βουβό κινηματογράφο και όλους τους εκφραστές του. Και εντάξει, ακόμα περισσότερο τον Charlie Chaplin και τον Σαρλό. Και με μάγεψε όλος αυτός ο κόσμος. Και ήθελα να φέρω αυτόν τον κόσμο και να τον ζήσω και να τον φέρω στο τώρα. Αλλά να μην χάσει και αυτή την νοσταλγική και μαγική και ρομαντική διάθεση που είχε στο τότε. Και την αρχαίγονη διάθεση και κατάσταση που είχε. Έτσι δημιούργησα έναν δικό μου Τσάρλι, ένα κράμα ηθοποιών και ρόλων του τότε βουβού κινηματογράφου, κατά τη γνώμη μου. Και έκανα την Αθήνα στα μάτια μου να μοιάζει λίγο αιώνια. Πολύ σπίτι το ξέρανε και μόνο εγώ ο βλάκας. Δεν είχα ακούσει τίποτα και ήμουν σαν πιπ. Μου έκανε το σάπολα και τώρα πια στο λέω. Δεν θέλω να σε ξαναδώ, δεν θέλω να σε ξέρω. Ναι, το πίσω στο σπίτι ήρθε και κούμπωσε με εκείνη την πολύ
δύσκολη κατάσταση που βιώναμε. Θυμάμαι δηλαδή ήμασταν στο ξεκίνημα της οικονομικής αυτής κρίσης που όλη τη μέρα, κάθε μέρα μιλούσαμε και μας απασχολούσε αυτό. Οπότε ήρθε το σενάριο αυτό της Ρένας Ρίγκα, καθαρά ελληνικό και δική της ιδέα, και κάναμε ένα team και πήραμε και εμείς ελπίδα με αυτή τη σειρά. Γιατί πάντα διακομωδώντας πολλές φορές μια δύσκολη κατάσταση, την ξεπερνάς πιο εύκολα. Οπότε νομίζω και εμείς και ο κόσμος και οι τηλεθεατές ήταν καλό που έγινε αυτή η σειρά για όλους μας. Μου αρέσουν πάρα πολύ οι μεταγλωτήσεις, μου πηγαίνουν. Γιατί είναι και ένα είδος που θυμάμαι όταν πρωτοπήγα να κάνω μεταγλώτηση, μου είχε πει τότε, δεν θυμάμαι ποιος σκηνοθέτης ήταν, που εγώ θεωρούσα ότι είναι εύκολο αυτό που κάνω, μου είπε ότι δεν είναι τόσο εύκολο το ότι μπορείς και μπαίνεις ακριβώς στην εικόνα που βλέπεις, εκεί που κουνάει το καρτούν το στόμα του κτλ. Ήταν σαν να είμαι φτιαγμένος για να το κάνω. Οπότε το χαίρομαι πάρα πολύ που δίνουμε ζωή σε αυτές τις φιγούρες. Και χαίρομαι γενικότερα να κάνω πράγματα για τα παιδιά.